Δεν θα συμφωνήσω ότι η Τουρκία έχει αδυνατήσει και μάλιστα το έχει αδυνατήσει λόγω των ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια. Η Τουρκία συμπεριφέρεται έτσι όπως τον είδαμε τελευταία χρόνια που είναι πολύ διαφορετική από όλο το προηγούμενο διάστημα διότι αισθάνεται πιο ισχυρή και εν μέρει είναι και πιο ισχυρή και διεθνώς και η ίδια με βάση τη δική της ισχύ. Δηλαδή μην φτάνουμε στην αυταπάτη ότι επειδή έχουμε αύριο ενώ το Συμβούλιο Συνεργασίας ότι η Τουρκία είναι αδύναμη, είναι σε μια θέση αδυναμίας. Η Ελλάδα δεν έκανε βήματα όμως αυτά τα 3 χρόνια, κύριε Τσίπρα. Η Ελλάδα έχει κάνει βήματα τα οποία είναι ενισόμετρα. Ήταν η συμφωνία με τη Γαλλία σε μια σωστή κατεύθυνση. Η συμφωνία με την Ιταλία, βέβαια με κάποιους αστερίσκους. Μα δεν ψηφίσετε καμιά αμυντική συμφωνία όμως, κύριε Τσίπρα. Το λέω για να μην υπάρχει καμία παρανόηση στους τηλεθεατές μας. Τη συμφωνία με τη Γαλλία θα την είχαμε ψηφίσει αν δεν υπήρχε το θέμα του Σαχέλ. Να προσθέσω σε αυτό και το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών, το οποίο είναι εξαιρετικά ενισχυτικό το αν προχωράει από ελληνικής πλευράς. Γιατί είχαμε μια αποχώρηση τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, τα οποία πήγαν στην Ουκρανία, τα οποία δεν αντικαταστάθηκαν. Αυτό από μόνο του, πέρα από όλα τα άλλα που ανέφερα πριν, είναι πολύ πιο σοβαρό γεγονός από αυτό το οποίο συνέβη στον Εύρο. Κύριε Τσίπρα, λοιπόν, πιστεύετε ότι έχουμε αποστατικοποιήσει τα νησιά, ότι έχουμε πάρει δυνάμεις από τα νησιά και τα έχουμε αποδυναμώσει, αυτό λέτε τώρα στον κόσμο? Σας λέω ότι πάρθηκαν από εκεί τεθωρακισμένα οχήματα μάχης με την υπόσχεση να αντικατασταθούν τότε από τον τότε Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Δηλαδή ήρθαν ορισμένα άρματα, ούτε καν αυτά τα αριθμητικά τα οποία λέγατε και τα οποία πήγαν στον Εύρο. Στα νησιά δεν αντικαταστάθηκαν. Αντιλαμβάνεστε πόσο επιζήμια είναι η δήλωση την οποία κάνετε σήμερα και η οποία δεν εργάζεται σε καμία ρεαλιστική προσέγγιση. Είναι δημοσιευμένα παντού τα στοιχεία αυτά, δεν αποκαλύπτουν. Άρα αρνείστε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε θωρακίσει ενόπλες δυνάμεις όσο καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν? Απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Απλώς επειδή έχει σημασία. Δεν άκουσα το ερώτημα, κύριε Χατζηβελή, να σα απαντήσω. Έχει σημασία, με συγχωρείτε. Επειδή η Τουρκία μιλά για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε αυτό που λέτε. Λέτε δηλαδή ότι η ελληνική κυβέρνηση με τις κινήσεις που έχει κάνει έχει αποδυναμώσει στρατιωτικά τα ελληνικά νησιά? Αναφέρθηκα σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Και επειδή υπάρχει και όλη η συζήτηση γύρω από τα ρωσικής κατασκευής αντιεροπορικά και άλλα που διαθέτουμε και τι θα γίνει με αυτά, υπάρχει. Και έχουν υπάρξει πολλαπλά δημοσιεύματα γύρω από το ζήτημα. Ποια είναι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και ποια είναι η στρατηγική της? Δημοσιεύματα ή στοιχεία σχέση... έχετε για να το λέτε αυτό, κύριε Τσίπρα? Συγγνώμη, τα BNP φύγανε από δημοσιεύματα. Τα BNP φύγανε και πήγαν πάνω στην Ουκρανία. Εσείς επικαλείστε δημοσιεύματα. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Τα BNP δεν είναι δημοσιεύμα. Είναι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, αφού αποκαλύφθηκε από τους Γερμανούς, παραδέχτηκε ότι φεύγουν τα BNP και πάνε στην Ουκρανία. Υποσχέθηκε να αντικατασταθούν από εφάμιλα ή καλύτερα οχήματα μάχη, τεθωρακισμένα, κατά το οποίο δεν έγινε. Δεν ψηφίσατε μερικούς εξοπλισμούς, κύριε Τσίπρα. Κάτι θέλει να πει ο κύριος Στεφανής και αμέσως μετά ο λόγος του κύριου Καλλιτέχνη. Κύριε Τσεβασιλείο, μισό λεπτό. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Ψηφίσαμε έναν προς έναν όλους τους εξοπλισμούς. Είναι ένα ψέμα το οποίο λέτε συστηματικά. Δεν το θυμάμαι. Βεβαιότατα ψηφίσαμε. Τα επιπλέον Ραφάλ μόνο τα 6 δεν ψηφίσαμε. Δεν θυμόσαστε καλά, κύριε Τσίπρα. Όλα τα άλλα τα ψηφίσαμε, κύριε Τσεβασιλείο. Θυμάμαι πολύ καλά. Όλα τα άλλα τα ψηφίσαμε. Αμυντικές συμφωνίες ψηφίσατε? Ψηφίσαμε όλους τους εξοπλισμούς. Μία μόνο ερώτηση ευθέως. Ψηφίσαμε όλους τους εξοπλισμούς. Απαντήστε να το ξέρουν θεατές. Αποδέχεστε ότι η κυβέρνηση αυτή τα τελευταία 4 χρόνια έχει θωρακίσει την ενόπλη δύναμη στο παρελθόν? Της Μπελαρά. Αισθάνεστε ότι η ενόπλη δύναμη είναι ισχυρές? Της Μπελαρά εμείς δρομολογήσαμε. Της Μπελαρά εμείς δρομολογήσαμε. Τώρα θέλετε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση? Μα δεν απαντήσετε σε κάτι. Της Μπελαρά τη δρομολογήσαμε εμείς. Μην το παίρνετε πάνω σας. Τα F-16 τα αναβαθμίσαμε εμείς και τα Ραφάλ τα ψηφίσαμε. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός από κάποιους εξτρεμισμούς του Υπουργείου Άμυνας, ανάμεσα σε άλλα του οποίους έγιναν, το αεροπορικό κέντρο της Καλαμάτας. Και αρνείστε την πραγματικότητα. Το αεροπορικό κέντρο της Καλαμάτας. Έχετε ψηφίσει την ανανέωση τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, που είναι πολλοσία συμφωνία. Και πολύ καλά κάναμε. Και πολύ καλά κάναμε.